Την ερχόμενη εβδομάδα σίγουρα θα γίνουν άλλα δύο, θα φορτωθούν άλλες δύο κυβοτάμαξες, που σημαίνει ότι αυτοί εδώ οι όγκοι δεν θα υπάρχουν. Και εκεί το ίδιο πράγμα γίνεται, μια διαχείριση όπως είπα και πριν. Πρέπει λοιπόν όλοι να επιδείξουν κατανόηση. Και καρτερικότητα. Αυτό ζητούσε από τους κατοίκους της Αίγινας στις 16 Ιουνίου ο Δήμαρχος Γιάννης Ζορμπάς, υποσχόμενος πως τα βουνά σκουπιδιών, μπάζων και ξερόχορτων θα μαζευτούν. Η αυτοψία του Σκάι μέσα στο δασικό ιστό του νησιού στις 18 Ιουνίου ήταν αποκαλυπτική. Σκουπίδια, πλαστικά μπουκάλια βλέπετε παντού, ξύλα, πλακάκια, ακόμα και μια λεκάνη τουαλέτας. 17 ημέρες μετά είναι σαν να μην πέρασε ούτε ένα λεπτό. Τα σκουπίδια είναι ακόμη εκεί, χωρίς να έχουν μετακινηθεί εκατοστό. Τα ίδια πλαστικά μπουκάλια, τα ίδια πλακάκια και η ίδια λεκάνη της τουαλέτας περιμένουν την επόμενη μεγάλη πυρκαγιά. Όπως φαίνεται, οι μόνοι που παίρνουν από το σημείο είναι ο Χρόνος και η ρεπόρτερ του Sky. Λίγες μέρες αργότερα επιστρέφουμε και βλέπετε πώς βρίσκουμε ακριβώς την ίδια κατάσταση. Καύσιμη ύλη μέσα στο δάσος. Μια σπίθα, ένα τσιγάρο να πέσει. Καταλαβαίνετε. Θα πιάσει φωτιά εδώ κατευθείαν. Βρισκόμαστε μέσα στο πυκνό πεύκο δάσος της Αίγινας και εκτός από τα ξερά κλαδιά, τα οποία αποτελούν κίνδυνο πυρκαγιάς, εδώ παρατηρούμε μια αλλίωση του φυσικού περιβάλλοντος. Δείτε εδώ πόσο μεγάλη ποσότητα από μπάζα, από σκουπίδια κάθε λογής στιβάζονται μέσα στο δάσος. Ίδια και απαράλλαχτη είναι η εικόνα με τα τεράστια βουνά από ξερά χόρτα και στη θέση Μπαρού. Μέσα πραγματικά στο δάσος η απόσταση των πεύκων είναι πάρα πολύ μικρή από αυτόν τον τεράστιο σωρό από ξερά χόρτα και κλαδιά, ο οποίος περνάει και το ύψος μου. Βλέπετε εδώ τι έχουν συγκεντρώσει φορείς, κάτοικοι και όσοι καθαρίζουν οικόπεδα. Μία σπίθα μόνο λένε οι πολίτες που παίρνουν από εδώ και το βλέπουν, αρκεί προκειμένου να πιάσει φωτιά εδώ και να επεκταθεί στο δάσος. Είναι χρόνια, αλλά τα παίρνουν, τα γεμίζουν, ξαναπαίρνουν, ξαναγεμίζουν. Και έτσι το σημείο παραμένει σταθερά μια κανονική πυρητίδα αποθήκη, έτοιμη να αναφλεγεί. Η κατάσταση στην Αίγινα, κυρίες και κύριοι, είναι ιδιαίτερως επικίνδυνη, καθώς υπάρχουν παντού σωροί. Α, μισό λεπτό, γιατί τώρα βλέπουμε μια περιπολία της πυροσβεστικής. Σταθείτε λίγο, κύριε. Βλέπουμε μια επικίνδυνη κατάσταση μέσα στο δάσος της Αίγινας και καταλαβαίνω ότι γι' αυτό γίνονται και οι περιπολίες της πυροσβεστικής συνέχεια. Κοιτάξτε, η πυροσβεστική υπηρεσία εκτελεί περιπολίες 24 ως 24 ώρες. Έχουμε καταδείξει το πρόβλημα επανειλημμένως με έγγραφες αναφορές επί σειρά μηνών. Ο ρεπόρτερ του Sky προσπάθησε να επικοινωνήσει με τον Δήμαρχο, ο οποίος είπε πως θα του μιλήσει όταν είναι εύκαιρος. Ο Αντώνης Κρητικός, που ταξίδεψε σήμερα στην Αίγινα, είναι μαζί μας. Αντικρίσαμε ακριβώς την ίδια εικόνα. Δεν ξέρω πότε θα ευχερίσει να μας μιλήσει ο Δήμαρχος. Καλό θα είναι να ευχερίσει να μαζέψει αυτό το χάλι. Ναι, θα πρέπει να είναι εύκαιρος να μαζέψει πρώτα απ' όλα τα σκουπίδια από το νησί του, το οποίο είναι καταπράσινο, το οποίο έχει αλλοιωθεί, αν θέλεις εσύ, το περιβαλλοντικό τμήμα του νησιού, το δάσος του, το πευκοδάσος του. Βλέπεις εδώ εικόνες απαράδεκτες, εικόνες επικίνδυνες, αυτό είναι που λένε και οι κάτοικοι. Και σε επικοινωνία που προσπάθησα εγώ από το πρωί προσωπικά να έχω μαζί του, αυτή η επικοινωνία δεν κατέστη δυνατή, καθώς ο ίδιος μου είπε ότι είμαι σε ένα δικαστήριο, είμαι από εδώ, είμαι από εκεί. Λέω, ωραία, έναν αντιδήμαρχο περιβάλλοντος και καθαριότητας θα μας δώσετε να μας πει μια κουβέντα. Όχι μόνο εγώ μιλάω για αυτό το θέμα. Μου είπε θα σας καλέσω όταν ευκαιρίσω. Δεν έχει ευκαιρίσει ακόμα, αλλά τον ψάχνουν και οι ίδιοι κάτοικοι, όπως μας είπαν, και δεν τον βρίσκουν ούτε και αυτοί, όχι μόνο τον ίδιο τον Δήμαρχο, ούτε και τα απορριμματοφόρα που θα μεταφέρουν μακριά από το δάσος αυτά τις απαράδεκτες εικόνες. Υπήρξε η δέσμευση από τη Δημοτική Αρχή πριν από 20 μέρες που είχαμε ξαναπάει στο νησί, ότι σε λίγες μέρες, την επόμενη εβδομάδα, θα μαζευτούν. Ναι, και η εικόνα είναι ακριβώς η ίδια. Ότι όχι μόνο δεν μαζεύτηκαν, η εικόνα ενδεχομένως να είναι και χειρότερη. Ναι, ναι, ίσως είναι και χειρότερη, γιατί εμείς πήγαμε σήμερα σε τρία διαφορετικά σημεία του Πευκοδάσους. Το ένα, μάλιστα, ακριβώς δίπλα από το μοναστήρι του Αγίου Νεκταρίου, ένα σημείο με πάρα πολλούς επισκέπτες. Και αυτές οι εικόνες είναι που καταγράψαμε σήμερα, σία με την κάμερα του Sky, από καρδιωτικές, επικίνδυνες και σίγουρα μη αναμενόμενες για την περίοδο την οποία διανύουμε. Σε άλλες 20 μέρες θα ξαναπάμε, να δούμε. Σε ευχαριστούμε πολύ, Αντώνη.